Καλώς ορίσατε σε άλλο ένα Ούγκα Challenge. Πίσω από τις κάμερες χορεύουν γιατί είναι εδώ. Θέλω να πω ότι την εκτιμώ πολύ πριν πω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια. Είναι παιδί από καλή πάστα που λένε και από καλή οικογένεια. Απέναντί μου η Δέσποινα Καμπούρη. Γεια σου Δημήτρη. Ναι, οκ. Okay. Ήθελα πάντα να σου πω ότι μου αρέσεις πάρα πολύ με κοστούμι. Είσαι πάρα πολύ ωραντημένος. Τώρα είναι αργά όμως. Τι εννοείς? Είσαι παντρεμένη με αυτόν με τις ψαρότρατες. Και εσύ τώρα, ναι. Αποκαταστάθηκες, έχεις τη σχέση σου, πάει. Ξέρεις. Καμία ελπίδα δεν υπάρχει για μας τους δύο πια. Περάσαν και τα χρόνια. Υποθετικά όμως, πιο παλιά, γιατί μου ρίξε χιλόπιτα? Ναι. Η πολύ κυρία Καμπούρη, ας πούμε, που είναι τρία μέτρα και ο Γκαρέζος είναι χοντρούλης και αυτά δεν με ήθελε. Όχι. Ναι. Αντίθετα, εγώ πάντα έλεγα πόσο ταλαντούχος και έξυπνος είσαι και καταρχήν δεν ένιωσα ποτέ όταν την πέφτεις. Εκτός κι αν έτσι είναι ο τρόπος που προσεγγίζεις τις γυναίκες. Καληνυχτάκια. Πού είσαι αυτή την περίοδο? Στο Mother's Blog. Mm-hmm. Είναι ένα site. Ναι, το ξέρω. Ένα site για τις γυναίκες, για τις μητέρες. Το οποίο χαίρομαι πάρα πολύ που το παρακολουθείς και εσύ στο Twitter και καμιά φορά κάνεις και retweet κάποια θέματα που σου αρέσουν. Παρακαλώ να μπει η δοκιμασία μέσα. Ποιος πήρε την κούκλα? Ρε λαμόγια. Κάποιος είναι πίσω με την κούκλα. Δεν ακουμπήσεις πολύ. Ό,τι έγινε, έγινε. Παρακαλώ να βάλεις πάνες στην κούκλα. Είναι πάρα πολύ εύκολο και θέλω να σου πω ότι δεν πρωτοτύπησες καθόλου, γιατί αυτό πρώτη φορά μου το ζήτησα να το κάνω στον αέρα της εκπομπής του Πέτρος Κωστόπουλος. Δεν το κάνεις πολύ καλά. Ανάποδα, εσείς το βάλατε ανάποδα. Μάλλον το κάνω Πέτρος. Αληθεύει ότι μπαίνεις από διαφορετικούς υπολογιστές και κάνεις κλικ στο blog σου για να φαίνεται ότι έχει πολλά κλικ? Έχω ένα υπολογιστή. Ναι. Έχω το κινητό μου και έχω και ένα iPad. Σε ρωτήσαμε. Τα περιουσιακά μου στοιχεία. Κοίτα. Καλά. Εσύ πότε θα κάνεις το μωρό? Καλά, το κάνεις τέλεια, σαν τον Κωστόπουλο. Παρακαλώ, η παραγωγή. Δεν έχουμε παραγωγή. Δεν πειράζει. Το κρατήσω εγώ. Ευχαριστώ. Έλα, Βασίλη, αγόρι μου. Το παιδί είναι της μάνας, Δέσποινα Καμπούρη, δηλαδή? Όχι, το παιδί είναι και της μάνας και του πατέρα. Λέει, τώρα εσύ που ασχολείσαι με αυτά τα θέματα, έχεις μια τρομπίτσα θυλασμού αυτή τη στιγμή πάνω σου πρόχειρη? Έτσι να παίξει μπάλα. Μα δεν θυλάζω για να έχω τρόμπα. Τρόμπα. Μας είπε τρόμπες τώρα. Είναι απίστευτο. Εσύ μου βάζεις λέξεις στο στόμα βασικά. Με παρασύρεις. Άσε μας λίγο να το φτιάξουμε. Όχι, δεν έχω. Έχεις. Αν ήσουν τώρα στο όλα, θα έμενες με το Θέμο ή θα έρχοσουν τον Περί στο Σπάτα? Τελικά το όλα ήταν ο Θέμος ή ο Περίς. Και οι δύο ήταν το όλα. Έχεις παραμιλήσει ποτέ στην τουζιέρα τώρα που κάνεις μπάνιο, έτσι γυμνή που είσαι, γιατί στάζουν τα νερά και να μιλάς μοναχή σου? Τραγουδάω κιόλα. Όχι, φτάνει. Έχετε φωταγωγό? Έχουμε ένα παράθυρο το οποίο βλέπεις το απέναντι συγκρότημα. Το ξέρω, στο απέναντι συγκρότημα μένουμε εμείς. Με το σύζυγό σου θα έκανε swinging με τους κορδολιαγκαίους? Δεν θα έκανα swinging με κανένα ζευγάρι άλλο. Ξέρεις κάτι? Το έχετε κάνει. Με το Σεφερλί πέρυσι είχες κλείσει κανονικά. Πόσες είναι οι περισσότερες μέρες που έχεις κάνει να κάνεις μπάνιο? Τι εννοείς, ότι δεν έκανα μπάνιο όταν δεν πήγα? Μπλόκαρε. Μου μπλόκαρε. Όχι, η ερώτηση είναι πόσες είναι οι περισσότερες μέρες που έχεις να κάνεις μπάνιο. Α, άσχετα με το Σεφερλί. Έχω μια μανία με το μπάνιο. Νιώθω ότι όταν δεν είμαι καθαρή δεν είμαι και χαρούμενη. Κάνεις και τους άλλους μπάνιο? Κάνω την κόρη μου. Τον άντρα σου τον έχεις κάνει μπάνιο? Αν ήσουν σε πρωινό... Έχω τρίψει την πλάτη. Κι εγώ. Αν ήσουν σε πρωινό, ποιο θα προτιμούσες? Θα ήσουν με τον Γιώργο και τη Φέη ή θα ήσουν με την Ντορέτα? Σε τι θέση? Θα ήμουν πίσω από τις κάμερες ή μπροστά? Μπροστά. Θα ήμουν στο πάνελ, ας πούμε. Θέλω να κόψουμε και μπλοκάκι. Ναι, γιατί είδες τι έπαθα από εδώ και πέρα υπογραφές. Σεφερλής, Τσαβαλιά και Κανάλι. Ποιος έφταιγε λιγότερο για ό,τι συνέβη τότε? Νομίζω ότι έφταιγε. Νομίζω ότι υπήρχε μια ευθύνη συνολική. Αρναούτογλου.
Κωστόπουλος και Μουτσινάς. Ναι. Σε ποιον θα άφηνες το παιδί σου για δύο ώρες να το κρατήσει? Βάλτε τους μου σε μία κλίμακα. Περισσότερο, ξεκινώντας από το λιγότερο στον περισσότερο. Θα ξεκινούσα από το Μουτσινά, γιατί ξέρω ότι η κόρη μου θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και θα γέλαγε πολύ με τα αστεία του. Okay. Θα έβαζα δεύτερο τον Αρναούτογλου και τρίτο τον Κωστόπουλο. Αν θέλουμε να νοικιάσουμε ένα σκάφος το καλοκαίρι, ο άντρας θα μας κόψει τον κ***ο. Όχι, πιστεύω okay. ότι... Φτάνει. Παρακαλώ να κοιτάξει την κάμερά σου και να προκαλέσει τον επόμενο που θα υποστεί το Ούγκα Challenge. Προκαλώ τη Μαρία Κορινθίου και προκαλώ την Έλλη Κοκκίνη. Γιατί έχουν χιούμορ και θα απαντήσουν σε όλες τις σατανικές ερωτήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Για πρώτη φορά έχουμε μια ποικιλία καλεσμένων. Έλλη Κοκκίνου, Μαρία Κορινθίου, είστε οι επόμενες που έχετε προκληθεί να υποστείτε το Ούγκα Challenge.